τη 17η του μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Δημητρίου, του μοναχού από τη Σαμαρίνα της Πίνδου. Στήλος και εδραίωμα των σκλαβωμένων Ελλήνων, ο μοναχός Δημήτριος γεννήθηκε στη Σαμαρίνα της Πίνδου στα τέλη του 18ου αιώνα. Έγινε μοναχός στο μοναστήρι της πατρίδας του, όπου με προσευχή και νηστεία εξάγνησε το σώμα και την ψυχή του. Μετά την κατάπνιξη από τον Αλή Πασά το 1808, της επανάστασης που υποκίνησε ο Παπα Ευθύμιος Βλαχάβας, ο Δημήτριος βγήκε από το μοναστήρι του και γύριζε στα χωριά κηρύττοντας το Λόγο του Θεού και διδάσκοντας υπομονή στις θλίψεις. Μετά από συκοφαντία, τον συνέλαβε ο Αλή Πασάς και τον φυλάκισε. Κατόπιν διέταξε τον άγριο βασανισμό του. Έτσι οι Δήμοι με καλαμένες ακίδες τρύπησαν τους βραχίονές του και έπειτα τις έμπηξαν στα νύχια των χεριών και των ποδιών του. Στη συνέχεια έσφιξαν το κεφάλι του σε μέγενη και κατόπιν αφού τον κρέμασαν ανάποδα, τον έκαιγαν από κάτω με φωτιά. Βλέποντας κάποιος Τούρκος τη γενναιότητα του Δημητρίου, πίστεψε στο Χριστό και έπειτα μαρτύρησε. Ύστερα ο Αλή Πασάς έκτισε το Δημήτριο μέσα σε ένα τοίχο, αφήνοντας μόνο το κεφάλι του απ' έξω για να παρατείνει το μαρτύριο. Ο μάρτυρας άντεξε έτσι 10 ημέρες. Τελικά παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό το έτος 1808.